Πήγε από τη μέση, δεν θα σου πει. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, απέναντι είναι συγκεντρωμένοι δεκάδες φωτογράφοι, δημοσιογράφοι, συνεργεία. Υπάρχουν και σήμερα πολλά ξένα συνεργεία τα οποία ενδιαφέρονται για την κάλυψη των γεγονότων στην Αθήνα. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν, Ανδριάννα, σε σχέση με τις ανεξάρτητες Έλληνες, οι πληροφορίες λένε ότι από τα στελέχη τα οποία θα πάρουν μέρος στο κυβερνητικό σχήμα υπολογίζονται αυτά να είναι 5 με 6 τον αριθμό. Κύριος Καμένος, σίγουρα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θα κρατήσει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Άμυνας. Από εκεί και πέρα, μένει να δούμε ποια είναι τα ονόματα από την πλευρά των ανεξαρτήτων Ελλήνων που θα συμμετάσχουν στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Έχεις ρεπορτάζ τώρα, Γιάννη, υπάρχουν πληροφορίες αν θα μετάσχουν σε αυτό το κυβερνητικό σχήμα και πρόσωπα τα οποία μετήχαν στην υπηρεσιακή κυβέρνηση? Ναι, υπάρχει, είναι η πιθανότητα ενδεχόμενο, όπως έλεγε ο κύριος Μουζάλες, να είναι ένα από τα πρόσωπα. Επίσης, με πρόθεση λοιπόν, εμείς παρακολουθούμε σε απευθείας σύνδεση πάντα, Γιάννη Φασουλά, γιατί υπάρχει και αυτό το πρόβλημα της επικοινωνίας μεταξύ μας. Τα πλάνα από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα μπήκε ο Αλέξης Τσίπρας, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Εκεί λοιπόν θα λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Είναι ουσιαστικά μία διερευνητική εντολή, η οποία αυτομάτως θα μετατραπεί σε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και έτσι περίπου στις 8 αναμένεται να ορκιστεί για δεύτερη φορά πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας και σύμφωνα με το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες αύριο θα έχουμε και το νέο κυβερνητικό σχήμα. Θα σας αναπροσθέσω εδώ και αμέσως μετά θα γίνει παράδοση παραλαβή εδώ από την υπηρεσιακή πρωθυπουργό, την κυρία Βασιλική Φάν, προς τον νέο πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, αμέσως μετά την ορκομοσία του κυρίου Τσίπρα στο Προεδρικό. Και αύριο λοιπόν θα έχουμε την ορκομοσία του νέου κυβερνητικού σχήματος. Θα ήθελα να σταθώ, Ανδριάννα, και στην τοποθέτηση Αλέξη Τσίπρα στην συνεδρίαση του πολιτικού οργάνου εκλογικής ευθύνης, να δούμε 2-3 σημεία από την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος λοιπόν Τσίπρας, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι ο ελληνικός